Κουβέντες και ο Γιώργος πριν πάμε στα ερωτήματα. Εχθές, από ό,τι ξέρετε, έκλεισε η συμφωνία με το κουαρτέτο κατά τις 1:30, οπότε πήγα σχετικά νωρίς στο σπίτι εχθές. Η συμφωνία καλύπτει και τα 48 προαπαιτούμενα. Καλύπτει και κάποια πράγματα που κανονικά ήταν στα δεύτερα milestones, αλλά είχαν χρηματοπιστωτική χρειά και άλλα, άρα τα κράτη-μέλη τα θέλανε στο πλαίσιο της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Σήμερα το πρωί έγινε το EWG, που επικύρωσε, επιβεβαίωσε ότι έγινε η συμφωνία. Θα ξέρετε ότι και ο Dijsselbloem και ο Moscovici κάνανε πολύ θετικές δηλώσεις. Όλα αυτά θα βοηθήσουν τη διαδικασία της ανακεφαλοποίησης. Τα παρακάτω βήματα είναι ότι θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο στη Βουλή την Πέμπτη το βράδυ. Θα γίνει ένα άλλο EWG την Παρασκευή, ένα Euro Working Group την Παρασκευή, που θα επιβεβαιώσει ότι το νομοσχέδιο αντιστοιχεί σε αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Μετά κάποια στιγμή θα κλείσουν οι τράπεζες που δεν έχουν κλείσει τα βιβλία τους, τα βιβλία προσφοράς. Θα γίνουν οι ενέργειες από την Τράπεζα της Ελλάδας. Και όταν είναι γνωστό το ποσό που θα χρειαστεί να έχει το τάφχη σίγμα, θα γίνει μεταβίβαση με απόφαση του ESM από το ταμείο του ESM που ήδη υπάρχουν τα 10 δις, ένα ποσό από αυτό που χρειάζεται να πάει στο ταμείο του τάφχη σίγμα. Τα 2 δις νομίζω μπορούν να επελευθερωθούν πιο νωρίς, που όπως ξέρετε είναι για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ελληνικού δημοσίου, του ευρύτερου ελληνικού δημοσίου. Οι θεσμοί είναι ακόμα εδώ και θα είναι εδώ ακόμα και μέχρι την Παρασκευή. Θα συζητήσουμε τα δεύτερα milestones και θα συζητήσουμε την παρακάτω πορεία. Η συμφωνία είχε πολλά πράγματα μέσα. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε ερωτήσεις για πολλά από αυτά. Τα τελευταία πράγματα που ξέρετε λυθήκανε τις τελευταίες μέρες. Έχουμε μια συμφωνία για την πρώτη κατοικία που, αν θέλετε να σας την εξηγήσω όταν μου κάνετε μια ερώτηση. Έχουμε μια συμφωνία για τη στρατηγική μας για τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν προκύπτει άμεσα νομοθετικό έργο. Είναι απλώς η στρατηγική, την οποία θα την δουλέψουμε τις επόμενες μέρες. Θα συζητήσουμε, θα γίνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για διάφορες κατηγορίες κόκκινων δανείων. Δεν θα είναι δηλαδή μια λύση για όλα, αλλά για διαφορετικές κατηγορίες θα υπάρχει διαφορετική στρατηγική. Σε μερικές περιπτώσεις θα εφαρμοστεί άμεσα, σε μερικές περιπτώσεις θα υπάρχει σταδιακή εφαρμογή, όπου έχουμε προσπαθήσει να υπάρχει μεγάλη ρύθμιση, υπάρχει φιλελευθερωποίηση της αγοράς σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό, αλλά πάντα με ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο που θεωρούμε ότι κάναμε μεγάλες προσπάθειες, ιδιαίτερα να προστατεύει τα πιο αδύναμα και ευάλωτα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Έχει βρεθεί η λύση και για το ΦΠΑ που ακόμα έχει κάποιες τεχνικές, αλλά που όλοι κατανοούμε, εννοούμε και εμείς και οι θεσμοί, είναι τεχνικής φύσεως.
για το ΦΠΑ, υπήρχε και λύση και για τα φάρμακα και για τις 100 δόσεις. Αυτά νομίζω είναι τα κυρίαρχα. Νομίζουμε ότι ήταν μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Ήταν μια διαπραγμάτευση που είχαμε μεγάλη πίεση χρόνου, επειδή υπήρχε και ανακεφαλοποίηση. Όπως καταλαβαίνετε, όπως το καλοκαίρι, ο μοχλός πίεσης ήταν το Brexit. Αυτή τη φορά ήταν η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και αυτό δημιούργησε ένα ασφυκτικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης από τη μεριά μας. Τούτων δοθέντων, νομίζω ότι η υπόσχεσή μας στον ελληνικό λαό να διαπραγματευτούμε και να κερδίσουμε πράγματα και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον οδικό χάρτη που έχουμε καταστρώσει εξόδου από την κρίση συνεχίζεται. Το πρώτο εδώ σε εσάς ειδικά που είσαστε στο Υπουργείο Οικονομικών σας έχω πει ότι είναι τα τρία βήματα, είναι η τα πρώτα τρία βήματα τουλάχιστον, είναι η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και η έναρξη της συζήτησης για το χρέος. Είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του πρώτου βήματος. Έχουμε κάνει ένα σημαντικό κομμάτι προς την πορεία για την αξιολόγηση, την πρώτη αξιολόγηση, αφού έχουμε τελειώσει με τα πρώτα milestones. Θα υπάρχουν και δυσκολίες στο μέλλον, αλλά η στρατηγική της κυβέρνησης που προσπαθεί με οργανωμένο τρόπο να εφαρμόσει την συμφωνία εκεί που συμφωνήσαμε, να διαπραγματευτεί σε αυτά τα σημεία που παρκάραμε το καλοκαίρι για περαιτέρω συζήτηση και τέλος το παράλληλο πρόγραμμα, όλα αυτά νομίζω μπορούν να εξελιχθούν την επόμενη περίοδο και με αυτό νομίζω μπορώ να κλείσω. Δεν νομίζω θέλω να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι ο Γιώργος ή απλώς να δεχτούμε τις ερωτήσεις. Κύριε Σταθάκη, θέλετε να πείτε κάτι? Όχι. Ωραία, τότε ο κύριος Κολώνας από το Έθνος και την Ημερησία. Λοιπόν, αρχίζουν τώρα οι ερωτήσεις από τους συναδέλφους, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια. Να δώσουμε όμως το λόγο στον κύριο Παπά, γιατί έχω την εντύπωση ότι τον έχουμε λίγο αδικήσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, δεν υπάρχει αδικήσει. Σημασία έχει να ολοκληρώνουμε. Εμένα με ενδιαφέρει να ολοκληρώνουμε ένα θέμα που πιάνουμε κάθε φορά, γιατί ξέρω ότι σε αυτές τις συζητήσεις από το ένα μετά γίνεται στο άλλο. Λοιπόν, στο ένα λεπτό που μας λένε τώρα ότι έχουμε να παραδώσουμε, θέλω λίγο να μας πείτε τι είναι αυτό που γίνεται στην Ευρώπη και σε ό,τι αφορά τις συνέπειες στη χώρα μας. Κοιτάξτε, υπάρχουν τρία κολοσσία ζητήματα. Το πρόβλημα το πρώτο είναι η οικονομική κρίση που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και κακώς μόνο το δεύτερο είναι η ιστορία του ISIS με όλη αυτή την και το τρίτο είναι το μεταναστευτικό και τα τρία αυτά τα συνδέει με ένα κόκκινο νήμα που έχει να κάνει με το παραγωγικό μοντέλο της ίδιας της Ευρώπης και όχι μόνο της Ευρώπης και των ΗΠΑ που σε πολύ μεγάλο βαθμό εδράζονται σε στρατικοποίηση του ίδιου του παραγωγικού μοντέλου. Το δεύτερο είναι με το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής που εφαρμόσεις. Και το τρίτο είναι το πώς αντιμετωπίζεις τις συνέπειες των προβλημάτων που και εσύ δημιουργείς. Και αν δεν δεις, ας πούμε, με μια καινούρια κουλτούρα, αυτή που έχει επί της ουσίας κληρονομήσει η Ευρώπη, την κουλτούρα του διαφωτισμού και μπεις στο στροβιλισμό. Πιστεύετε, κύριε Παπά, αυτό? Κοιτάξτε, η Ευρώπη. Ακούστε. Είμαστε σε σύγκρουση. Σε σύγκρουση ρευμάτων ιδεολογικών, πολιτικών, θρησκευτικών. Είναι όμως χώρος ανεκτικότητας. Δηλαδή, κοιτάξτε, από το Μέτερνιχ και το διαφωτισμό, την Αντάτ και την Ιερά Συμμαχία, από το φασισμό και τον αντιφασισμό, η Ευρώπη τα έχει όλα μέσα. Γι' αυτό θέλουν όλοι να έρθουν εδώ. Όχι μόνο. Η Ευρώπη δεν είναι το απόλυτο ιδεώδες, να συμφωνήσουμε, αλλά σαφώς είναι σημείο αναφοράς. Παραμένει σημείο αναφοράς. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Σταθάκη, μας λένε, να ακούσουμε και να ολοκληρώσουμε την απάντηση. Πλέον από το δημόσιο. Η δεύτερη κατηγορία από το 25 έως το 60% των δανειοληπτών, ο νέος νόμος δηλαδή προβλέπει κάλυψη
περίπου το 60% των νοικοκυριών με εισόδημα έως 35.500 ευρώ. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία, ο προσδιορισμός της δόσης την οποία πρέπει και να αποπληρώνει το νοικοκυριό για να απολαμβάνει τη συμφωνία, την προστασία, προσδιορίζεται όπως σε όλες τις κατηγορίες από ένα νέο όρο. Ο νέος αυτός όρος είναι η τρέχουσα εμπορική αξία κατά τη στιγμή κατά την οποία σήμερα μπορεί να αποτιμηθεί με βάση την κατάθεση στο δικαστήριο των αξιολογητών της αποτίμησής τους για την εμπορική, τρέχουσα εμπορική αξία του συγκεκριμένου συγκεκριμένης κατοικίας. Αυτή κατά κανόνα είναι χαμηλότερη σήμερα από ό,τι ήταν προφανώς πριν από 4, 5 ή 6 χρόνια, αισθητά χαμηλότερη. Και κατ' επέκταση αυτό είναι το κόστος το οποίο θα φέρει η τράπεζα, με την έννοια ότι αναπροσαρμόζεται το δάνειο σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου. Εφόσον έχει προσδιοριστεί η τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου, ο δανειολήπτης καλείται να καλύψει την τρέχουσα αξία και όχι το δάνειο που είχε λάβει στην αρχή. Αυτό σημαίνει αναπροσαρμογή της με ενιαίας δόσης του στα επίπεδα της τρέχουσας εμπορικής αξίας. Εάν το εισόδημα του νοικοκυριού το επιτρέπει, που σε αυτή την κατηγορία των 20 με 35.000 εκτιμούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών σε αυτή τη νέα τιμή εξυπηρέτηση του δανείου τους λογικά θα μπορούν να το καλύψουν, η κατοικία παραμένει προστατευμένη. Αν για κάποιο λόγο το εισόδημα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου, τότε το συγκεκριμένο δάνειο παραπέμπεται στον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών, όπου με βάση αυτόν τον κώδικα δεοντολογίας η τράπεζα αποφασίζει εάν θα και με ποιο τρόπο θα αναδιαρθρώσει το δάνειο. Έρεται όμως η προστασία, διότι η τράπεζα σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εφαρμόσει τον κώδικα. Εφαρμόζοντας τον κώδικα, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προκύψει συμφωνία, θεωρητικά τουλάχιστον διατηρεί το δικαίωμα η τράπεζα να πάρει πιο ακραία μέτρα. Έχει δύο νόμος λοιπόν, έχει η δεύτερη ζώνη, έχει το 25 με 60%, έχει αυτή τον τρόπο προσδιορισμού, το ίδιο έχει και το από κάτω κομμάτι, απλώς σε περίπτωση που το εισόδημα είναι πολύ χαμηλό, έρχεται το κράτος και καλύπτει τη διαφορά. Έχουμε βάλει πολύ χαμηλά όρια στις ευαίσθητες ομάδες, τα νοικοκυριά δηλαδή θα πληρώνουν από 5 έως 10% του εισοδήματός τους, ανάλογα με την εισοδηματική τους κατηγορία, και το υπόλοιπο θα το συμπληρώνει το κράτος. Αυτός είναι ο νόμος. Θεωρούμε ότι είναι επιτυχία το ότι διατηρούμε το ποσοστό απόλυτης ή πολύ υψηλής προστασίας στο 60% των δανειοληπτών, και αυτό είναι νομίζω μία από τις, είναι συμβιβαστική σε σχέση, έχει στοιχεία συμβιβασμού, αλλά έχει απόλυτη 100% προστασία για το κάτω των 25, το 25% των δανειοληπτών και υψηλότατο, οριακά θα έλεγα εξαιρετικά υψηλό προστασίας μέχρι το 60%. Να προσθέσω ένα-δύο πράγματα σε αυτά που είπε ο Γιώργος. Το πρώτο που θέλω να προσθέσω είναι ότι αρχίσαμε με μια διαπραγματευτική θέση από την πλευρά του κουαρτέτου για προστασία μόνο 16 με 20%. Αυτή ήταν η θέση τους, το πολεμήσαν πάρα πολύ σκληρά. Είπανε ότι δεν βλέπουν κανένα λόγο να υπάρχει περισσότερο προστασία και ότι δεν υπάρχει αυτή η προστασία στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Δεύτερον, ότι υπάρχουν τρεις θυκλίδες προστασίας σε αυτούς που είναι πάνω από το 25%. Το πρώτο το εξήγησε ο Υπουργός Οικονομίας, δηλαδή αν είχες ένα σπίτι 100.000 και τώρα η αξία είναι 60.000, θα υπολογιστεί τι νίκη αντιστοιχεί με το σπίτι της του 60.000 και αυτό θα προσδιορίσει τη δικιά σου τη δόση. Άρα αμέσως κερδίζεις κάτι. Η δεύτερη δικλίδα είναι ότι όχι μόνο υπάρχει κώδικας δεοντολογίας, αλλά αυτός ο κώδικας δεοντολογίας θα ισχυροποιηθεί από τη συζήτηση που είχαμε με τους δανειστές, για να μπορεί να έχουν οι τράπεζες τη δυνατότητα να ξεχωρίζουν καλούς δανειστές από αυτούς που μπαίνουν στο σύστημα να το εκμεταλλευτούν. Δηλαδή κάποιος, δηλαδή, που έχει δείξει προσπάθεια να κάνει τα πάντα να πληρώσει το δάνειο θα έχει μεγαλύτερη προστασία. Αυτό είναι ένα καινούριο. Δεν υπήρχε πριν στον κώδικα δεοντολογίας. Αυτό κάναμε πολλές ώρες συζήτησης, γιατί η ανησυχία των δανειστών, όπως και στους 100 δόσεις, είναι να μπαίνουν άνθρωποι στο σύστημα που έχουν ανάγκη και να μην μπαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν ανάγκη, που το παίζουν το σύστημα, που το χρησιμοποιούν για τους δικούς όρους. Εμείς είπαμε οκ, αλλά πρέπει να έχουμε και αυτή τη δεύτερη δικλίδα. Δηλαδή να είναι μέσα κάτι καινούριο στον κώδικα δεοντολογίας που θα δώσει περισσότερη προστασία. Και η τρίτη δικλίδα είναι η οικονομική ανάλυση των στεγαστικών δανείων. Η οικονομική ανάλυση από σχεδόν όλους τους φορείς είναι ότι από όλα τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών είναι τα στεγαστικά δάνεια. Οπότε στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν έχει κανένα συμφέρον η τράπεζα να προχωρήσει σε πληστηριασμό. Δεν έχει, γιατί η αξία είναι χαμηλή αυτή τη στιγμή και δεν πουλάς κάτι που η πρόβλεψή σου είναι η αξία να αυξηθεί. Είναι ότι δεν θέλουν να έχουν στα χέρια τους σπίτια που θα πρέπει να τα συντηρούν, να κοιτάνε τα υδραυλικά, άρα να το κρατάνε σε καλή κατάσταση μέχρι να πουληθούν. Και αυτή νομίζω είναι η τρίτη δικλίδα ασφάλειας για αυτό το σπίτι. Το μόνο που θα θέλω να προσθέσω σε αυτό είναι ότι η συμμετοχή του κράτους στην πληρωμή των δανείων των πιο φτωχών, μέχρι τώρα σας μιλούσα από το 25 με το 60, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι δικλείδες εκεί, είναι απόλυτη η προστασία στους κάτω από 25%. Μέχρι στιγμής πολιτική στην Ελλάδα, κοινωνική για στέγασης, ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Τώρα δημιουργούμε τις συνθήκες αυτή η πολιτική, η στεγαστική κοινωνική πολιτική να μπορεί να αρχίσει και να επεκταθεί, καθώς η οικονομική κατάσταση της χώρας μας αυξάνεται. Προσέξτε, ήταν καλός ο νόμος Κατσέλη στην κάθοδο της κρίσης, χρειαζότανε, αλλά από την άλλη μεριά δεν έσωσε, δεν αντιμετώπισε τα πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να γίνει ανακεφαλοποίηση για να μπορούν να συνεχίσουν οι τράπεζες, αλλά έχουμε και πολύ μεγάλη ανάγκη αυτές οι τράπεζες να έχουν τη δυνατότητα πιστωτικής επέκτασης, να δίνουν καινούργια δάνεια. Είτε είναι για σπίτια, είτε είναι για μικρές επιχειρήσεις, είτε είναι για οτιδήποτε. Άρα νομίζουμε ότι όλη μας η στρατηγική που θα ξεδιπλωθεί τους επόμενους 3 μήνες πρέπει να είναι η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, να δημιουργήσει όχι τράπεζες
που απλώς έχουν το κεφάλι τους πάνω από το νερό και δεν βουλιάζουν, αλλά τράπεζες που μπορούν να είναι, να κάνουν την κανονική της δουλειά, που είναι να υποστηρίξουν την πραγματική οικονομία. Η κυρία Λάσκαρη από την εφημερίδα Τα Νέα. Σχετικά με το θέμα του ΦΠΑ στην εκπαίδευση, είπατε ότι παραμένουν κάποιες λεπτομέρειες. Θα θέλαμε να μας τις αποσαφηνίσετε αυτές. Καταρχήν, αν καταργείτε το μέτρο με διάταξη που θα έρθει στο νομοσχέδιο, από τι υποκαθίστανται τα μέτρα, ποια είναι τα ισοδύναμα, είναι ο τζόγος μόνο ή προσθέθηκαν και κάποια άλλα. Και θα θέλαμε και κάποιες λεπτομέρειες για τις 100 δόσεις, τις ατί αλλάζει στις ρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να αρχίσω από το δεύτερο της πρώτης 100 δόσεις. Όπως ξέρετε, το βασικό επιχείρημα των πιστωτών είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε καλή κουλτούρα έγκυρης πληρωμής. Ότι υπάρχει μια κουλτούρα ότι μπορεί να καθυστερήσεις, ότι μπορεί να μην πληρώσεις, κάτι θα γίνει, κάπως θα αντιμετωπιστεί το πράγμα. Το θεωρούν ένα συστατικό στοιχείο του προβλήματος που έχουμε από τη μεριά των εσόδων. Και αν δείτε τα στοιχεία πριν από την κρίση, παρόλο την κυρίαρχη άποψη πολλών εφημερίδων ότι είχαμε πολλές δαπάνες, οι δαπάνες πριν από το 2008 ήταν περίπου στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα έσοδα ήταν πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή ήταν οι αποκλίσεις μεγάλες ήταν από τα έσοδα. Οπότε η αρχική τους θέση ήταν ότι δεν θα πρέπει κάποιος που θα είναι στο σύστημα της 100 δόσης να χάσει αυτή τη ρύθμιση αν καθυστερήσει έστω και μια μέρα σε κάποια άλλη πληρωμή φόρων, ένφια ή φόρο εισοδήματος. Εμείς τους εξηγήσαμε ότι αυτό δεν γίνεται για πολλούς λόγους, για οικονομικούς λόγους, γιατί είμαστε στο κάτω μέρος της κρίσης και άρα εγώ μπορεί να καθυστερήσω, γιατί έχει καθυστερήσει ο Γιώργος να με πληρώσει αυτά που με χρωστάει και ο Γιώργος να μην μπορεί να με έχει πληρώσει γιατί έχει καθυστερήσει η Ρόνη να έχει πληρώσει το Γιώργο και πάει λέγοντας. Είχαμε πει ότι 30 μέρες μπορεί να ισχύει αυτό και ο συμβασμός έγινε να είναι 30 μέρες αλλά σταδιακά, καθώς φεύγουμε από την κρίση και άρα τα προβλήματα ρεστότητας μειώνονται, να μπορούμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που πιέζουμε τους φορολογούμενους να είναι πιο συνεπείς στις πληρωμές όταν λυθεί το πρόβλημα λιτότητας και όταν η κρίση είναι λιγότερη και άρα υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική άνηση. Οπότε αυτό το μέτρο θα έχει μια σταδιακή αφαίρεση. Σιγά σιγά θα γίνεται πιο αυστηρό. Συγχρόνως οι πιστωτές μας λέγανε ότι αν είσαι σε σύστημα 100 δόσεων δεν θα μπορείς να μπεις σε άλλη ρύθμιση, για παράδειγμα για τις 12 δόσεις. Και εμείς είπαμε ότι αυτό δεν είναι σωστό και συμφωνήσαμε για να γίνει ένας συμβασμός με τις δικές μας προτεραιότητες που είναι να βοηθεί, καταρχάς να έχει το κράτος έσοδα και δεύτερον να μπορεί ο κόσμος να τα πληρώσει, ότι δεν θα χάνεις την ευκαιρία να μπεις στις 12 δόσεις και τις άλλες ρυθμίσεις αν έγκυρα πας και το συζητήσεις με τις φορολογικές αρχές. Δηλαδή πριν από τη λήξη θα φαίνεται ότι θα έχεις και δυσκολία με το νέο έμφυα ή νέα δυσκολία με το φόρο εισοδήματος. Αν πας πιο πριν και το συζητήσεις, δεν χάνεις το δικαίωμα και να είσαι στις 100 δόσεις, να μπεις και σε αυτό το σύστημα. Το θεωρώ αυτό ότι ήταν ένας συμβασμός που χρειαζόταν να γίνει και δεν ήταν κακός συμβασμός.
Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες τεχνικές. Τώρα πάω στο πρώτο ερώτημα για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Όπως ξέρετε, και όποιοι διαβάζετε τα εξώφυλλα του Ποντικιού, η πρώτη μας προσέγγιση στην απάντηση σε αυτό το θέμα ήταν με το Λότο και τα συστήματα του ΟΠΑΠ. Με αυτό συνεχίζουμε. Υπάρχει μια πρόταση, αυτό γίνανε συζητήσεις με τις τεχνικές ομάδες και από τη μια μεριά και από την άλλη πόσο θα βγάλει, γιατί έχει σχέση με ελαστικότητες, δεν είναι πάντα προφανές πόσο μπορείς να βγάλεις. Νομίζουμε ότι βγάζεις, έχουμε συμφωνήσει το ποσό και ότι μας λείπει άλλα 100 εκατομμύρια. Υπάρχουν 2-3 προτάσεις. Το ένα είναι, ξέρετε ότι στα κρασιά στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πριν αυτοί που σας αρέσει το κρασί ανησυχείτε, μιλάμε για 30 cents το μπουκάλι, δηλαδή δεν μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό. Νομίζω ότι δεν θα επηρεάσει πολύ την κατανάλωση κόκκινου και άσπρου κρασιού. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό όμως δεν είναι μεγάλη διαφωνία ανάμεσα εμάς και τους πιστωτές. Αυτό είναι θέμα απλώς να βρούμε εμείς, να το συγκρίνουν οι τεχνικές ομάδες ότι βγαίνει αυτό που πρέπει να βγει. Άρα δεν ήταν μεγάλο κομμάτι της σύγκρουσης. Αυτό είναι πιο πολύ εσωτερικό κυβερνητικό πρόβλημα, να βρεθούν ποια είναι τα ισοδύναμα αν θέλεις να αλλάξεις μια πολιτική. Δείξανε και μια ελαστικότητα ότι δεν θα είναι όλο από το ΦΠΑ, γιατί είχαμε και μια δέσμηση να είναι 1% από το ΦΠΑ εκτός από τη συνολική αύξηση των εσόδων, και νομίζω ότι αυτό το μέχρι δεν υπάρχει κάποιος, δηλαδή φαίνεται και το EWG έχει δεχθεί και ο Dijsselbloem και ο Μοσκοβισσή έχουν δεχθεί ότι υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ναι, κύριε Νίκα. Μια διευκρίνηση από αυτό που είπατε, δηλαδή στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί θα υπάρχει μόνο ΦΠΑ στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, μόνο φόρος στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, θα υπάρχει και ο φόρος που είπατε στο κρασί, δεν θα υπάρχει τίποτα από τα δύο, πάει για παρακάτω, πώς θα το ρυθμίσουμε? Επειδή είναι το τελευταίο milestone που δεν έχει ολοκληρωθεί με 100% σιγουριά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι οι πιστωτές έχουν πει ότι αν είναι εντάξει το Λότο, είτε θα το κάνετε την Πέμπτη ή μπορεί να το κάνετε στο προϋπολογισμό, θα υπάρχει μια ευελιξία σε αυτό το πράγμα. Μπορεί όμως να είναι και στο νομοσχέδιο, αλλά δεν μπορώ να σας πω με 100% σιγουριά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά δεν το θεωρώ πολύ μεγάλο ζήτημα, είτε έτσι κι αλλιώς. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι από αυτό. Είπατε 100 εκατομμύρια. Από το σύνολο τελικά πόσο είναι το σύνολο? Κάτι παραπάνω από τα 300 εκατομμύρια. Έχετε την καλοσύνη να λέτε το όνομά σας, είστε ο κύριος? Ναι, ήμουν ο Κωνσταντίνος Δαυλός από το Sky. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Δαυλό. Πρώτα έχει ζητήσει η κυρία Μαλτέζου από το Reuters, κύριος Βουτσαδάκης. Θέλω, καθώς σημειώνω, θέλω να σας θυμίσω μόνο, μισό λεπτό κύριε, θέλω να σας θυμίσω ότι σε 20 λεπτά maximum, είναι 15 και 14, θα σταματήσουμε τη συνέντευξη τύπου, άρα. Λοιπόν, παρακαλώ, η κυρία Μαλτέζου από το Reuters και μετά ο κύριος Βουτσαδάκης. Κύριε Υπουργέ, επ' αυτού ήθελα να ρωτήσω για το ΦΠΑ. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε ποια παιχνίδια είπατε Λότο, εννοείται μήπως Κίνο ή κάποια άλλα, και για τι φόρο μιλάμε, ποιο θα είναι το ύψος? Δεν είναι το 0,05? Θα ο φόρος θα είναι στη στήλη των διάφορων παιχνιδιών, και μπορούμε να πάρουμε και λίγο περισσότερο από ό,τι υπολογίζουμε, γιατί δεν έχουμε στοιχεία για όλα τα παιχνίδια. Οπότε και γι' αυτό είναι δύσκολο να βρεις το ποσό με ακρίβεια. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Βουτσαδάκη από το ΑΠΕ.
από το ΑΠΕ και την αγορά, να επιστρέψω λίγο στα σπίτια. Θα υπάρχει πλαφόν στον αριθμό και στην αξία των πληστηριασμών που θα μπορούν να κάνουν οι τράπεζες? Υπήρξε μια τέτοια συζήτηση χθες, δεν υπάρχει. Και μια διευκρίνηση. Ο κ. Σταθάκης Μιλ είπε ότι η αξία, μάλλον η δόση του δανείου, θα αναπροσαρμόζεται με βάση την εμπορική αξία, την τρέχουσα. Ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι θα υπολογίζεται το ενίκιο με βάση την τρέχουσα. Δεν ξέρω αν υπάρχει διαφορά από τα δύο. Ποιο είναι? Και ποιος από... Η αξία κάποιου ακινήτου είναι η καθαρά παρούσα αξία. Αυτό τι θα πλήρωνες αν το νίκιαζες. Έτσι υπολογίζουμε. Δηλαδή έχεις ένα... Δεν θα πληρώνεις νίκη, δόση θα πληρώνεις. Αλλά αν το σπίτι έχει πάει από 100.000 σε 50.000, ποια είναι η δόση, πώς το υπολογίζεις, τι είναι. Λες, σε αυτό το σπίτι 50.000 στο Περιστέρι, πόσο νίκη θα έπρεπε να δώσω. Και αυτό είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι. Μετά, γι' αυτό, μετά από 3 χρόνια... Η τράπεζα θα το γι' αυτό μοιράζεται και το κόστος. Δηλαδή αυτή η συνολική λύση, ένα κομμάτι το πληρώνει το κράτος που δίνει την προστασία για αυτούς που είναι στο κάτω 25%, ένα κομμάτι το πληρώνουν οι τράπεζες, γιατί είχες στα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας υπήρχε ένα σπίτι 100.000 που μετά από 3.000 θα πρέπει να το διαγράψει και να πει ότι είναι 50.000 στο ενεργητικό μετά από 3 χρόνια, και ένα κομμάτι το πληρώνουν αυτοί που έχουν δανειστεί. Άρα είναι ένα σύστημα που προσπαθεί να... τα μεγάλα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής είναι και ποιος θα πληρώσει, και θέλεις, ας πούμε, διάφορα συμφέροντα να μπορείς να τα εξισορροπήσεις. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σταθάκη, εγώ είμαι ένας δανειολήπτης, ο οποίος ανήκω τα εισοδηματικά μου κριτήρια και το ύψος αντικειμενικής αξίας στη δεύτερη κατηγορία. Okay. Και θέλω να προστατεύσω την κυρία κατοικία μου. Θα μπαίνω με αυτά τα κριτήρια στο νόμο Κατσέλη και θα κάνω αίτηση στο δικαστήριο και θα αποφασίζει το δικαστήριο για τη δόση και την αποτίμηση της εμπορικής αξίας? Μπορείτε να μας το αποσαφηνίσετε αυτό? Προφανώς. Είναι εξοδικαστικός συμβιβασμός? Όχι. Καλά, εξοδικαστικός συμβιβασμός προηγείται ούτως ή άλλως. Εάν υπάρχει διαφωνία, τότε ορίζεται η διαδικασία που αποφαίνεται ο δικαστής, βεβαίως. Ο δικαστής γίνεται αποδέκτης όλης αυτής της διαδικασίας. Και στην δεύτερη κατηγορία. Βεβαίως. Υπάρχει μια σειρά. Ο κύριος Χαραντάκης, παρακαλώ, από το Βήμα. Προς τον κύριο Τσακαλώτο, είπατε ότι σκοπεύετε τα χρήματα από το τελευταίο ποσό των 100 εκατομμυρίων να το πάρετε από την ελληνική οινοποιία. Είχε γραφτεί, και δεν ξέρω αν ισχύει, θα ήθελα να μου πείτε, ότι υπήρχε μια σκέψη για την επιβολή, για την αύξηση του ΦΠΑ στο μοσχαρίσιο κρέας, και ότι υπήρξαν αντιδράσεις από τους Γάλλους για να μην επιβαρυνθεί η γαλλική κτηνοτροφία. Είναι έτσι? Αυτή η συζήτηση είναι του καλοκαιριού που λέτε εσείς. Σωστό και αυτό. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι δεν απλοποιεί. Όλο αυτό που κάνουν στο ΦΠΑ και στα νησιά και τα λοιπά είναι για να είναι πιο απλό το σύστημα φορολογίας. Γιατί όσο πιο απλό είναι το σύστημα φορολογίας του ΦΠΑ αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο φορολογικό σύστημα, τόσο πιο δύσκολο είναι η φοροδιαφυγή. Και να έχεις ένα κρέας στη μια τιμή και τα άλλα κρέατα στη άλλη τιμή δημιούργησε μία απλότητα, να το πω έτσι, πολυπλοκότητα σε αυτό. Και γι' αυτό δεν ήταν κάτι που προχώρησε. Δεν αποκλείουμε τίποτα αυτή τη στιγμή αν δεν μπορούμε να βρούμε λύση για αυτό το τελευταίο κομμάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι... μην δίνετε όμως τόσο... Ό,τι θέλετε, εσείς ρωτάτε, αλλά δεν νομίζω ότι το ΦΠΑ είναι το πιο σημαντικό που βγήκε από αυτή τη λύση. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη. Ο κύριος Πλάτζος, παρακαλώ, από το πρώτο θέμα.
Δεν άκουσα καθόλου στα κριτήρια τι γίνεται αν έχει κάποιος καταθέσεις ή άλλο καταναλωτικό δάνειο. Δηλαδή, άκουσα τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν άκουσα περιουσιακά κριτήρια. Μπορεί δηλαδή να φωνάζει ότι δεν θέλω να μου κουρέψουν τις καταθέσεις και να χρωστάει δάνειο. Και αν έχει καταναλωτικό και αυτό, ρυθμίζεται. Οι αλλαγές γίνονται σε ένα νόμο που έχουμε ήδη κάνει τις αλλαγές τον Αύγουστο, που προβλέπει ότι το υποχρεωμένο νοικοκυριό πιθανόν έχει πολλές κατηγορίες χρεών προς το δημόσιο και άλλες κατηγορίες χρεών, και άρα ο δικαστής χειρίζεται το θέμα αυτό συνολικά, γιατί παραμένει ως νόμος ενός υπερχρεωμένου νοικοκυριού και όχι μόνο ενός στεγαστικού. Αναφορικά με τα στεγαστικά, έτσι κι αλλιώς ο νόμος Κατσέλη, εάν έχει πολλά περιουσιακά στοιχεία κάποιος, δεν προστάτευε ποτέ την πρώτη κατοικία, γιατί επέβαλε να εκποιήσει τα άλλα στοιχεία για να προστατέψει την πρώτη κατοικία. Άρα δεν ισχύει από αυτό. Εννοώ ότι αν έχω καταθέσεις, προστατεύομαι. Δεν αποκλείομαι. Φυσικά και προστατεύεστε. Απλώς πρέπει να πείσετε μετά το δικαστή, γιατί δεν χρησιμοποιείτε τις καταθέσεις σας για να εξυπηρετείτε το κόκκινο δάνειο. Και μόνο μια διευκρίνηση. Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως ότι αναπροσαρμόζεται με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία όχι μόνο το ποσό της δόσεως, αλλά ολόκληρο το δάνειο. Ολόκληρο δηλαδή, το κούρεμα δάνειο. Χρεών. Βεβαίως. Αν έχει μειωθεί από την αντικειμενική του συμβολέου. Ευχαριστώ. Κράτησα το όνομά σας, κύριε Αλεξάκη. Ο κύριος Παππούς από το Μέγκα. Έχουμε κρατήσει μια σειρά εδώ, οπότε επειδή είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Δύο διευκρινήσεις θέλω. Μία για το θέμα των ισοδυνάμων για το ΦΠΑ. Είπατε τρεις προτάσεις, μας είπατε τη μία για το κρασί. Ποιες είναι οι άλλες δύο? Και μία διευκρίνηση για το θέμα των δανείων του νόμου Κατσέλη. Ποιος θα υπολογίζει την τρέχουσα εμπορική και αν αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη για την εναρμόνιση εμπορικών αντικειμενικών αξιών που θα κάνει το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών για να επιβάλλει φόρους στα κινητά? Πώς θα τα παντρέψετε αυτά? Ευχαριστώ. Ωραία. Την εμπορική αξία θα την εκτιμούν εκτιμητές, ανεξάρτητοι εκτιμητές. Θα υπάρξει πρόβλεψη πώς διαμορφώνονται αυτοί. Η αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών αφορά αποκλειστικά και μόνο το κριτήριο ένταξης στο νόμο και θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα με δίκαιο τρόπο. Δεν θέλω να δώσω απάντηση σε αυτό. Είναι 2-3 που σκεφτόμαστε. Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο θέμα. Έτσι κι αλλιώς το κατάλληλο σύστημα φορολογίας θα αρχίζεται να ξεδιπλώνει το επόμενο χρόνο από το προϋπολογισμό. Έτσι καλώς είμαστε πάρα πολύ κοντά στο προϋπολογισμό, οπότε μπορεί να έχουμε και πάλι αναθεωρήσεις για να φτάσουμε σιγά σιγά να προσεγγίσουμε ένα πιο βέλτιστο φορολογικό σύστημα. Δεν το ξέρω. Η κυρία Αγγίτση από το Euro Today, παρακαλώ. Για τους πληστηριασμούς. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει 3 χρόνια, σωστά? Αν κάποιος κολκινεί στο δάνειο το 2017, θα έχει τη δυνατότητα να μπει? Το ένα θέμα είναι αυτό. Αν κάποιος δεν πληρώσει τη δόση που έχει. Αν κάποιος δεν πληρώσει τη δόση, ποιο είναι το πέναλτι, πότε θα πεταχθεί έξω, αν δηλαδή υπάρχει χρονικός προσδιορισμός, αν προσδιορίζεται μάλλον από το νόμο που θα καταθέσετε. Και το τελευταίο, αν υπάρχει ηθικός κίνδυνος για όσους είναι ενήμεροι αυτή τη στιγμή και μάλλον δεν θα πορευθεί και το δάνειο μεταξύ εμπορικής του 2005 και σημερινής εμπορικής αξίας. Δεν είμαι σίγουρος ότι ούτε εγώ ούτε ο Γιώργος καταλάβαμε την τελευταία ερώτηση. Ας πούμε αυτό που καταλάβαμε και μετά επανέρχεστε. Δεν ήμουν. Αυτός ο νόμος θα κρατήσει για 3 χρόνια και 6 μήνες πριν τελειώσουν τα 3 χρόνια θα υπάρχει ένα review, μια ανάλυση, αν πήγε καλά, αν χρειάζεται να συνεχίσει, αν χρειάζεται ποιο κομμάτι χρειάζεται να συνεχιστεί και ποια πολιτική χρειάζεται για το μέλλον. Οπότε αυτή είναι η συμφωνία. Για τα penalties, άμα δεν έχει πληρώσει, φαντάζομαι είναι το ίδιο που υπάρχει τώρα, που εγώ δεν είμαι σίγουρος, μπορώ να σας απαντήσω γι' αυτό.
Δεν είναι κάτι που συζητήθηκε πάντως πρέπει να αλλάξει, ότι πρέπει να είναι πιο αυστηρό. Ό,τι υπήρχε υπάρχει. Ευκρινίσω και το τελευταίο ερώτημα. Αυτός ο νόμος, δηλαδή το κούρεμα στο δάνειο, αφορά όσους έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, σωστά? Την ίδια στιγμή υπάρχουν οφειλέτες οι οποίοι έχουν εξυπηρετούμενο δάνειο, στους οποίους δεν θα γίνει διαγραφή επί των χρεών τους. Αυτό δεν ελοχεύει ηθικός κίνδυνος εξαιτίας αυτού? Νομίζω ότι αυτά που εξυπηρετούνται είναι δύο κατηγορίες. Αυτά που εξυπηρετούνται κανονικά και τα λοιπά, και ταυτόχρονα υπάρχουν και αυτά που έχουν πρασινίσει, που κινδύνευαν να γίνουν κόκκινα, και οι τράπεζες και ο δανειολήπτης με βάση τα πραγματικά του δεδομένα είχε να προσαρμόσει την επιμήκυνση, την διάρκεια του δανείου, τους όρους του δανείου και ούτω καθεξής. Εμείς ενθαρρύνουμε και θα συνεχίσουμε φυσικά αυτό να ισχύει, ότι είναι στο κίνητρο να ενθαρρύνουμε και να είναι στο κίνητρο, ισχυρό κίνητρο των τραπεζών, να προχωρήσουμε βάσει τον κώδικα δεοντολογίας στο πρασίνισμα των κόκκινων δανείων με βάση τις πραγματικές δυνατότητες, πριν φτάσουμε σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη προστασία. Αυτή είναι η λύση, και νομίζω αυτό διευκολύνει και την ίση αντιμετώπιση όλων των δανειοληπτών. Η προσφυγή στο νόμο υποτίθεται ότι προστατεύει από κακές πρακτικές των τραπεζών απέναντι στο δανειολήπτη, που οδηγεί το δανειολήπτη αναγκαστικά στο να ζητήσει δικαστική προστασία. Σε αυτή την περίπτωση ο νόμος έρχεται πρώτον να διασφαλίσει φυσικά τα ευαίσθητα νοικοκυριά που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργώντας έστω και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, και δεύτερον δεν δημιουργεί, παραπροσαρμόζει τα πράγματα για τα μεσαία νοικοκυριά που έχουν υποστεί προφανώς κάποια μείωση, προσπαθεί να βρει ένα τρόπο να διασφαλιστεί η αποπληρωμή του δανείου προκειμένου και αυτό να γίνει πράσινο. Η κυρία Λαπάνου από την Ημερησία. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτον, αν η επιβολή των 30 cents αναμπουκάλι είναι μια ηλυμένη απόφαση, έχει κλειδώσει δηλαδή. Και δεύτερον, αν υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποια επιβάρυνση και στις μικρές ηθοποιίες. Και... Μπήρα. Ναι, όχι. Και επίσης, με τα σημερινά δεδομένα, τα επόμενα βήματα, η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και η έναξη της συζήτησης για το χρέος, πότε θα μπορούσαμε να τα περιμένουμε? Ό,τι σας είπα για το ΦΠΑ, σας είπα. Νομίζω λέτε την ίδια ερώτηση με διαφορετικές μορφές. Είναι 30 λεπτά, την εξετάζουμε την πρόταση, να δούμε αν είναι, βγαίνει αυτό, αν υπάρχει πρόβλημα, και έχουμε και άλλες δύο εναλλακτικές. Μέχρι το βράδυ, αύριο θα το ξέρετε αυτό. Τώρα, με ρωτάτε λίγο πιο μπροστά τι μπορούμε να περιμένουμε. Επειδή είχαμε αυτό το πρόβλημα, την πίεση... λόγω της ανακεφαλοποίησης, οι αρχηγοί των θεσμών που ήρθαν εδώ από εδώ και 4-5 μέρες πότε ήρθανε, την Τετάρτη πότε ήρθανε, έπρεπε να συζητήσουμε για αυτό που ρωτάτε εσείς, που πάμε από εδώ και πέρα. Άρα αυτό θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Όπως είπα στην αρχή, είναι εδώ μέχρι την Παρασκευή. Την τελευταία μας συνάντηση θα έχουμε το κλείσιμο, wrap-up το λένε αυτοί, που θα δούμε πώς πάμε από εδώ και πέρα. Άρα έχουμε συναντήσεις Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και σε τεχνικό επίπεδο, όπου θα συζητήσουμε τι απομένει από τα χρηματοπιστωτικά. Ένα πράγμα που δεν σας είπα καθόλου, που ούτε με ρωτήσατε, είναι ότι κλείσαμε και τις αλλαγές για το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ και για τη διακυβέρνηση των τραπεζών και του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ, αλλά και των τραπεζών. Οπότε θα υπάρχουν, και εκεί είχαμε πολύ μεγάλες διαφορές σε μερικά ζητήματα, και εκεί έγιναν συμβασμοί. Δεν με ρωτήσατε, οπότε δεν σας λέω ότι ήταν αυτό. Άρα έχουμε να συζητήσουμε τι πρέπει να κάνουμε για τα χρηματοπιστωτικά, τι πρέπει να κάνουμε για τα κόκκινα δάνεια που είναι μέσα, και θα υπάρχουν και διάφορα άλλα θέματα
η Γουγουδουέ, η ανεξαρτησία της Γουγουδουέ, και αυτό το συζητήσαμε τώρα. Θα υπάρχει αύριο, για παράδειγμα, στο νομοσχέδιο και ότι ο καινούριος Γενικός Γραμματέας θα είναι για 2 χρόνια και όχι για 5 χρόνια, για να μπορεί να, επειδή θα έχει και αλλαγή καθεστώς, να δοκιμαστεί για 2 χρόνια και μετά θα μπορεί να έχει και αίτηση. Και άρα ποια είναι τα κριτήρια, θα υπάρχει και αυτό. Άρα η βασική συζήτηση από εδώ και πέρα είναι τι θα είναι στα δεύτερα milestone και στα δεύτερα προαπαιτούμενα. Και υπάρχει λίγο μια γκρίζα ζώνη που θέλουμε να αρχίζουμε να τη διευκρινίζουμε. Τι θα είναι μετά από, ανάμεσα στα δεύτερα προαπαιτούμενα και το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Και εκεί υπάρχει λίγο τι θα βάλουμε στα δεύτερα milestone, που θα πάρουμε το 1 δις. Θυμάστε, τώρα θα πάρουμε τα 2 δις. Στα δεύτερα milestone θα πάρουμε το 1 δις. Θα γίνει και η τελευταία αξιολόγηση που θα αργήσει η συζήτηση. Ναι, μπορεί να κοπήσει ένα κομμάτι και σε άλλο κομμάτι. Αυτό είναι που θα συζητήσουμε. Δηλαδή, άμα κάνουμε συνέντευξη τύπου την άλλη εβδομάδα, ελπίζω να έχω να σας ξέχασα το όνομά σας, συγγνώμη, αλλά θα έχω καθαρότερη εικόνα που είναι μέχρι τα Χριστούγεννα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα.